Στην πρωτεύουσα της Σημαθίας πέφτει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Super League. Η Βέρεια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να φαντάζομαι ως το φαβορί για την νίκη, αλλά το μάτς να μην πάβει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Αριστοτέλης Σαββίδης και Βασίλης Μελίδης για ακόμα ένα βίντεο. Αριστοτέλη, ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο πρωταθλήματος προέρχεται από την απρόσμενη ήττα από την Ξάνθη. Εντελώς απρόσμενη με την έννοια ότι υπήρχε το κίνητρο της παραμονής στην κορυφή. Υπήρχε ένα θετικότατο σερί σε επίπεδο πρωταθλήματος, αλλά οι βουλές των παιχτών του Λουτσέσκου ήταν άλλες. Ναι, ήταν ένα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό, αναμφίβολα. Μια ομάδα που ήθελε να μείνει στην κορυφή δεν μπορεί να κάνει τέτοια εμφάνιση, ανεπίτρεπτο πραγματικά για τις παίκτες του Στραματσόνη. Πολύ κακή η παρουσία τους. Δίκαιη ήταν, ανεξαρτήτως αν ήρθε από δύο φοβερές επινοήσεις των Θρακιωτών. Ένα αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, τον πήγε πολύ πίσω και είναι καθιστά, συγγνώμη, απόλυτα απαραίτητη τη νίκη στην Βέρεια. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη έκανε 2-2 με τη Σταντάρ Λιέγης στο Βέλγιο. Μπορούμε να πούμε ότι αν πάρει 4 βαθμούς από τη Σταντάρ θα είναι κάτι θετικό, θα τον κρατήσει μέσα στην διεκδίκηση της πρόκρισης. Παρ' όλα αυτά, όταν προηγήσει 0-2, θες να κερδίσεις. Δηλαδή, ήρθε και εκείνο το πέναλτι προς το τέλος του. Υπάρχει, ναι, υπάρχει διαιτητική κουβέντα, γιατί είναι μια σύμπτωση που επαναλαμβάνεται για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να υπάρχουν διαιτητικά παράπονα. Έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, από εκεί πέρα, για το παιχνίδι με τη Βέρεια. Η Βέρεια, ξέρουμε όλοι τις αδυναμίες της επιθετικά. Είναι μια ομάδα που σκοράρει με το σταγονόμετρο. Όλα και όλα 3 γκολ μέχρι στιγμής. Τα 2 στο ίδιο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έρχεται από την ήττα στον Ατρόμητο, απόλυτα δίκαιη, με 1-0. Δεν πέρασε τη σέντρα ουσιαστικά η Βέρεια, ούτε δεύτερη πάσα δεν άλλαξε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπει ως ευκαιρία, θέλει να πάρει κάτι καλό, ότι πάρει καλό είναι. Δηλαδή και τον πόντο να πάρει, που λέμε λόγω, γιατί και τη Βέρεια, κέρδος θα είναι για μια ομάδα σαν τη Βέρεια. Τώρα, εντάξει, για το παιχνίδι, ναι, το παιχνίδι είναι προς το διπλό, αλλά στις αποδόσεις που προσφέρεται, ναι, δεν είναι για να... δηλαδή δεν αποτελεί ευκαιρία. Έτσι, ναι, δεν μπορέσαμε να βρούμε έτσι κάποιο άλλο τρόπο στοιχηματισμού αποδοτικό που να επιφέρει κάποιο κέρδος στον παίκτη. Αν κάποιος έχει το κομπόδιμο μπορεί να πάρει το διπλό, καλύτερα όμως είναι αυτό το παιχνίδι να φέρει για το live. Μην ξεχνάτε πριν κλείσουμε το βίντεο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε ενημερωμένοι για όλα τα προγνωστικά και τους εβδομαδιαίους διαγωνισμούς.